όπου έχει βαλθεί Νίκο Παπαδόπουλε, ο Άρης να μας τρελάνει ή κάνω λάθος. Καλησπέρα. Κάρι στα μάτα, δεν είναι αστείο πια όπως γράφουν κάποιοι. Δεν είναι αστείο πια, ε. Δεν είναι αστείο πια. Ο Ζερβινιό, όπως με διόρθωσε και σωστά ένας φίλος, γιατί προφέρεται... Ο Ζερβινιό, κι εγώ έτσι τον ήξερα, ο Ζερβινιό. Προφέρεται, ναι, γαλλικά τον είσαι στη Λίγουσα, οπότε είναι Ζερβινιό. Μεγάλο όνομα, σίγουρα όχι με την ποιότητα του παρελθόντος και ειδικά τον χρόνο που έπαιζε στην Άρσεναλ, στην Ρώμα, αλλά και πάλι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος, έτσι. Είναι το μπαμ το οποίο έψαχνα εδώ ο Σκαρπίδης και το είχαμε σχεδιαγραφεί στο προηγούμενο διάστημα. Είχαμε σημειώσει και τη λεπτομέρεια, το λέγαμε και το πρωί με τον Ζάχο, ότι ναι, ναι. Ο Άρης θέλει και μια κίνηση, ψάχνει και μια κίνηση ενός παίκτη που είναι, παίζει και πλάγια. Γιατί ο Ζερβίνιο, για να το λέμε Ζερβίνιο. Είναι περιφερειακός περισσότερο, αλλά οι αριθμοί του και τα γκολ του κυρίως καθόλου τη διάρκεια της καριέρας του δείχνουν ότι εννιαρίζει. Σωστά. Σε σχέση με τον Μαντζίνι, τον Μπάλμα ή τον Τιγκίνι που έχουμε τα προηγούμενα χρόνια να το βαφτίζουμε φόρ στον Άρη. Μπουκαδόρος. Είναι μπουκαδόρος, έχει πιο πολύ τον γκολ παρόλο που δεν είναι καθαρό εννιάρι, κλασικό striker. Και ο Άρης έψαχνε ένα τέτοιο. Ναι. Ποδοσφαιριστή. Και τον περιμένει πλέον αύριο στη Θεσσαλονίκη. Τι ώρα, 12. Δεν έχουμε ακόμα ράβηξη, αλλά όταν τη μάθουμε, εννοείται ότι και ο Λίμπερο θα είναι εκεί. 12 και 5 πες στον Παντελή. Yeah, πολύ καλή ώρα. Πολύ, έλα, 12 και 5 με 1 και 4. Τι άφηξε ήταν αυτή η Κώστα. Μέχρι να έρθει, δηλώσεις αυτά, ου και α, διαβατήρια, καθυστέρησε λίγο. Θα βγαίνεις ή θα δίνεις ρεπορτάζ. Ναι. Ήρθε, χαμογέλασε κτλ. Να ζήσουμε εποχές αμορόζο, Κώστα. Τι είχε ζήσει και εσύ τότε. Και λόγω Αμπρέου. Και λόγω Αμπρέου, εννοείται, βέβαια. Φίλε. Εννοείται, 100%. Ναι. Λοιπόν, ναι, τώρα, σωστό, λοιπόν. Το θέμα θεωρείται τελειωμένο. Καταρχή συμφωνία είναι αυτή η πληροφορία που μεταφέραμε και χθες το πρωί στο Λίμπερο. Καταρχή συμφωνία με ποδοσφαιριστή που επιβεβαιώθηκε από την ΠΑΕ αργά το βράδυ χθες, ναι. Ότι αυτός είναι ο Ζερβινιό. Ναι, ναι. Αύριο να μένει στη Θεσσαλονίκη να περάσει ιατρικά, γιατί είναι ένα θέμα για το οποίο στον Άρη έχουν γνώση τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του πέρυσι, του χιαστού στην Τράμπζου Σπορ και η απουσία του από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι το Μάιο του 2022. Ήταν μεγάλο το διάστημα. Εντάξει, και τώρα περνά χιαστού 35 χρόνο δεν είναι λίγο πράγμα. Οπότε θέλουν στον Άρη να δουν και τα ιατρικά του ποδοσφαιριστή. Αν και έχουν πάρει εγγυήσει ότι είναι εντάξει, εφόσον πάνε όλα καλά, τότε ο παίχτη θα υπογράψει. Καταλαβαίνω και είμαι και εγώ μέχρι ένα σημείο υπέρ. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα τώρα. Η ηλικία του και ο τραυματισμό του δεν ψήνουν πολύ. Ή δεν επιτρέπουν τον κόσμο να ενθουσιαστεί όσο θα ήθελε ή όσο θα έπρεπε με ένα τέτοιο όνομα. Σωστά. Που πρωταγωνιστούσε πριν κάποια χρόνια στην Premier League στη Σερία. Σωστό. Ίσως όμως, είναι κάποιοι παίκτες όμως, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, που ακόμα και με μια προχωρημένη ηλικία ποδοσφαιρικά, να το πω έτσι, μπορεί να κάνουν διαφορά στην Ελλάδα. Συγγνώμη, οπότε... λέμε τώρα, το διαβάζω και από φίλους του Άρη στα social κτλ. Ναι. 35 χρονών, λέει ο Ζερβινιό, δεν σας κάνει. 35 χρονών γκάμα παιχταράς. Σας κάνει, ναι, η οματίγια. Ναι. Καταλαβαίνεις, ναι. Και έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο. Χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει ή θα αποτύχει, πρέπει να περιμένουμε να τον δούμε. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε θετικά ή αρνητικά από πριν. Εγώ είμαι πολύ κατά αυτής της άποψης. Να πούμε, θα κάνει παπάδες ή θα μπει μέσα και δεν μπορεί να περπατήσει. Ναι. Θα πρέπει να τον δούμε. Είναι μια κίνηση από το πάνω ράφι. Είναι μια κίνηση που έγινε και με τις ευλογίες του Μανώλη του Σιώπη, με τον οποίο ο Θόδωρος Καρυπίδης μίλησε τα τελευταία 24 ώρα και πήρε καλές συστάσεις, γιατί ο Σιώπης ήταν πέρυσι με τον Ζερβινιό Σιντράμπζουσπορ. Σωστά. Ο Σιώπης κάνει λόγο για έναν άριστο χαρακτήρα μέσα και έξω από το γήπεδο και για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Και ο Ζερβινιό πέρυσι δεν πήγε με λίγα χρήματα στην Τράμπζονσπορ. Νομίζω είχε 1,5 εκατομμύριο ετησίως. Στον Άρη βέβαια θα έρθουν πολύ λιγότερα, κάτω από ένα εκατομμύριο. Θα είναι τα χρήματα τα οποία θα παίρνει, θα μπουν και κάποια μπόνους. Αυτό το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα είναι η διάρκεια του συμβολέου του. Δηλαδή, αν θα είναι ένα, θα είναι ένα συνένα, θα το δούμε. Αλλά κάπου εκεί φαίνεται. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο Άρης θα πρέπει να κάνει κλειστό διαιτέ στο Ζερβινιό. Σε 35 του. Νομίζω το 1-1 είναι το πιο πιθανό σενάριο σε αυτή τη φάση. Αλλά οι τελευταίες πληροφορίες λένε, δηλαδή από το πρωί μέχρι και τώρα που μιλάμε, ναι. Ότι ο Άρης είναι πιθανό μέχρι την Παρασκευή να πάρει κι άλλο φορ. Που πρόσεξε, γιατί ο Ζερβινιό δεν είναι κλασικό φορ. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Άρης θα προσπαθήσει μέχρι την Παρασκευή, που είναι νομίζω δηλώσει και τη λίστα στην UEFA για το conference, ναι, ναι. Έναν ακόμα κλασικό επιθετικό. Και να κλείσει μπροστά. Όχι αυτό που γράφτηκε σήμερα. Όχι αυτό που γράφτηκε σήμερα από τη Sporting Gijón.
Αυτός είναι χαφ. Αυτός είναι δεκάρι. Θα πούμε και για τον Μάνο Γκαρσία. Υπάρχει μια πληροφορία που μεταφέρουν το φυλακτικό ότι μπορεί, ότι το θέμα του μήνα, ότι μπορεί να είναι και ο μήνα αυτός τελικά. Το θέμα του μήνα δεν τελείωσε. Δεν έχει κλείσει, ναι. Δεν έχει κλείσει με την έλευση του Ζερβινιού, γιατί άλλο στυλ ποδοσφαιριστή ο ένας, άλλο στυλ ποδοσφαιριστή ο άλλος. Οπότε του μήνα παραμένει μια πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά παραμένει ακόμα στο τραπέζι για τον Άρη. Αλλιώς ο Άρης θα στραφεί στις άλλες εναλλακτικές που έχει. Με το μήνα τώρα τι έχει γίνει, Νίκο? Δεν θέλει να έρθει αυτός, θέλει να πάρει περισσότερα λεφτά, να πάει στο Κατάρ? Όχι, δεν είναι το Κατάρ. Η προοπτική του Κατάρ την έχει απορρίψει. Απλά ήταν επιφυλακτικός με την Ελλάδα. Είναι και αυτή η δικαστική περιπέτεια που έχει. Ναι. Και αυτά είναι που πήγαν λίγο πίσω την υπόθεση και την τελική του απόφαση. Μάχη. Για τον Ισπανό. Ο Άρης θέλει λοιπόν μέχρι την Παρσελόνα να τελειώσει με ακόμα ένα φόρ. Θέλει να τελειώσει και του Μανού Γκαρσία. Είναι ο Ισπανός επιτελικός μέσος για τον οποίο είχαμε κάνει λόγο και τις προηγούμενες μέρες μέσα στο Λίμπερο. Παίκτης που είναι εδώ και περίπου ένα μήνα στην κορυφή της λίστας του Άρη για την κίνηση του δεκαριού που θέλει να κάνει. Mm-hmm. Παίκτης ο οποίος μπορεί να το εξυπηρετήσει και το ρόλο του Μπερτόγλιο. Δηλαδή το δεκάρι το οποίο θα πάρει την μπάλα, θα κινείται ανάμεσα μεσοδιαστήματα που θα γίνει δημιουργικός για τους επιθετικούς της ομάδας, αλλά μπορεί να εξυπηρετήσει και το ρόλο του Ματίγια στα χάβη. Δηλαδή με ένα παίχτη μπορεί να καλύψει δύο θέσεις και να τελειώσει και εκεί. Ναι, μπορεί σωστό, όμως ο Άρης να κινηθεί και για έναν ακόμα παίχτη στα χάβη του και να κάνει τετράδα αλλιώς και όχι με τον Μανού Γκαρσία. Φορ, στόπερ και χάβ παραμένουν αυτή τη στιγμή τρεις κινήσεις πολύ πιθανές για τον Άρη. Γιατί μάλιστα θέλει και ένα κεντρικό αμυντικό, αλλά δυσκολεύεται ακόμα στο να εντοπίσει κάποιον καλό παίχτη για το κέντρο της αμυνάς του. Πάρα πολύ ωραία. Και αύριο έχουμε, είπαμε, σήμερα, αύριο έχουμε άφιξη. Αύριο έχουμε Ζερβινιό. Και μέχρι το βράδυ μπορεί να έχουμε και άλλες εξελίξεις. Μπορεί και μέχρι το μεσημέρι κιόλας στο pressing να έχουμε και άλλες εξελίξεις μεταγραφικά. Αν όλα πάνε καλά κιόλας στο μεσημέρι στο pressing, θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για Καμάτσο. Θέλω να πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε, γιατί ήταν και ο πρωταγωνιστής, νομίζω, μαζί με τον Ταμπό στο χθεσινό φιλικό με τον Ολυμπιακό. Για το φιλικό τι λέμε τώρα, έτσι σαν προσέγγιση? Εντάξει, πρώτο δείγμα θετικό και τα λοιπά, τα κλισέ αυτά. Έχει δουλειά ακόμα σίγουρα. Έχει δουλειά. Εγώ δεν ενθουσιάζομαι. Βλέπω όμως θετικά σημάδια από την ομάδα και βλέπω θετικά μηνύματα τους καινούριους. Θα πρέπει να τους δούμε σε βάθος χρόνου, βέβαια, γιατί το θέμα για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή είναι η διάρκεια και η σταθερότητα. Αλλά με τον Ταμπό και τον Καμάτσο φαίνεται ότι ο Άρης μπορεί να αλλάξει επίπεδο. Ναι. Και ήταν και πολύ, ναι. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό για μένα το ότι είχαμε και τον γκολ ατομικό του Χατζιωάννου. Ο Μπούργος δεν έχει τους μικρούς, δεν τους έχει μαζί το πλάγιο να τους έχει. Τους πιστεύει και θέλει να τους δει σταδιακά. Δηλαδή, στοχευμένα χρησιμοποίησε και τον Σγούρο χθες. Χρησιμοποίησε και τον Χατζιωάννου. Αλλά ειδικά με τον Ταμπό και τον Καμάτσο, όταν μπήκανε μέσα, άλλαξε το παιχνίδι του Άρη μεσοπιθετικά. Απέκτησε ο Άρης την ουσία που δεν είχε μέχρι το 60. Γιατί υπήρχαν διαστήματα πότε καλύτερο μεσοπιθετικά από τον Ολυμπιακό και γενικά καλύτερο στον Ολυμπιακό. Το τέταρτο 30-45 ήταν ο Άρης, δεν από κυρίως, αλλά πολύ καλύτερο του αντιπάλου του. Το 45-60 έγερνε οριακά προς τον Ολυμπιακό, αλλά το 60 και μετά ο Άρης με τις αλλαγές που έκανε και με το σύστημα που άλλαξε ο Μπούργος και το γύρισε 4-2-3-1, βρήκε την ουσία που δεν είχε μέχρι εκείνο το σημείο του αγώνα. Επιθετικά, γιατί είχε τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις σε μια-δυο περιπτώσεις να κάνει και ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά ο Γκρέι ακόμα φαίνεται ότι θέλει το χρόνο. Η Γκόμελ τι κάνει? Μας χαιρετάει. Η Γκόμελ ετοιμάζεται να έρθει την επόμενη εβδομάδα για 7 μέρες σερί στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα πάνε και στη Χαλκιδική τα παιδιά στον Ιωάννη. 7 μέρες σερί γιατί? Α, για δύο μάτς. Αφού και τα δύο μάτς θα γίνουν εδώ. Ναι, Νίκο, ήθελα να δω το ήξερες. Τα αυτιά μου. Λοιπόν, και θα έρθουν νομίζω από τη Λευκορώση η Δευτέρα, η Τρίτη. Μπορεί να έρθουν και λίγο νωρίτερα. Παίζουν αυτοί πάντως. Παίζουν. Κανονικά. Όπα, τι μας πιέζει. Με τα νεύρα μας. Κανονικά παίζουν αυτοί. Είναι το μοναδικό πλεύμα που έχουν, όπως λέγαμε και χθες, ο αγωνιστικός ρυθμός που διαθέτουν και είναι καλύτερος σε σχέση με τον Άρη. Δεν έμεινα και πολλές μέρες πλέον. Ούτε για τον Άρη, ούτε για τον Πάο. Δηλαδή, σε 9 μέρες έχουμε ευρωπαϊκά μάτια στην πόλη. Ναι, σωστό. Και οι ομάδες πλέον μπαίνουν στην τελική τους ευθεία. Για μένα πάντως, άσχετα με το τι θετικό μπορεί να λέμε για το χθεσινό φιλικό με τον Ολυμπιακό, για να το κλείσω, το crash test για τον Άρη είναι την Πέμπτη με τον Ιωνικό. Ναι, ακούγεται λίγο περίεργο σε κάποιους, αλλά είναι έτσι γιατί ο Ιωνικός είναι μια μικρογραφία της Γκόμελ. Όπα. Ας το πούμε έτσι. Ναι. Άρα νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο χρήσιμα τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε
και από την συνολική εικόνα της ομάδας στην Πέμπτη, αλλά και από το τι θα δοκιμάσει ο Μπούργος. Χθες τον είδαμε, πήγε ντουγρού στους βασικούς του. Έτσι ξεκίνησε το μάτς και με 4-4-2. Πάλι με τους βασικούς του νομίζω θα πάει την Πέμπτη. Περιμένω με ενδιαφέρον να δω αν θα πιστεύω ότι θα δώσει φανέλα βασικού στον Ταμπό. Νομίζω το αξίζει και είναι πιο έτοιμο και τον Διόπ για τη μεσαία γραμμή. Ναι. Ίσως και στον Καμάτσο. Το ενδιαφέρον για μένα έχει να κάνει με το σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιήσει την Πέμπτη. Γιατί το σύστημα που θα χρησιμοποιήσει την Πέμπτη θα είναι και το σύστημα που λογικά θα επιλέξει για το μάτς, το πρώτο μάτς με την Κόμερ. Μάλιστα. Ο Άρης στο μπάσκετ κράτησε το σιδηροηλία, Νίκο. Καλή κίνηση. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο και καλή γέννηση. Μια χαρά. Ο Γκάντζιος τι λέει. Ικανοποιημένος. 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 Ευρώπη, θα παίξουμε τελικά. Αχ, καλέ, δεν. Αυτό έλειπε να μην δεν παίξει. Μα αφού έγινε ολόκληρη ιστορία για να παίξει και τώρα λέμε θα αποχωρήσει επειδή τον έβαλε στο προκριματικό. Εντάξει, να κάνουμε. Εσύ που είσαι έμπειρος σε αυτές τις καταστάσεις. Σε όλες τις καταστάσεις. Σωστό και αυτό. Νίκο. Κώστα μου. Ναι. Ναι, ναι. Κούση. Για πες. Θεωρείς ότι ο Άρης μπορεί να φτάσει στους ομίλους? Φυσικά μπορεί. Ναι. Φυσικά μπορεί. Δεν θα έχει θέμα δηλαδή. Θα, είναι, θα έχει είναι, θέμα. Θα έχει θέμα. Η μία από τις λιθουανικές ομάδες που είναι η πιθανή αντίπαλός του, η Wolves, ναι. Η Wolves, ναι. Είναι καλή. Αυτή πρέπει να την αποφύγει. Ναι. Οι άλλες είναι του χεριού του. Η άλλη λιθουανική, η σουηδική και από το Κόσοβο. Νομίζω έχει αυτούς τους πιθανούς αντιπάλους. Λοιπόν, τη Wolves από την Λιθουανία πρέπει να την αποφύγει. Είναι δύσκολη ομάδα. Και θα έχει και budget από ό,τι έχω μάθει. Έχει προποντή ναι. τον Κουρτινάιτης και πήρε και ένα καλό λιθουανό παίκτη, τον γνωστό, τον Γιουσκεβίτσιους. Κάτι που σημαίνει δηλαδή ότι αυτή θα είναι καλή. Η άλλη του χεριού του. Τώρα, η προκριματική στο FIBA Europe Cup είναι, θα είναι τρία μάτς σε μια εβδομάδα. Δηλαδή Τετάρτη, είναι Σάββατο. Είναι δύσκολη τη υπόθεση, ναι. Ναι, για όλους θα είναι δύσκολο, όμως θα είναι και για αυτούς, δεν θα είναι μόνο και για τον Άρη. Ναι, Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη. Δηλαδή πας, κερδίζεις νοκάουτ, ξανακερδίζεις και πήγες ομίλους. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, είναι... Να αναφέρω και μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης πριν από λίγο για τα εισιτήρια του αγώνα. Εναντίον μας. Είμαι σίγουρος. Το φιλικό με τον Ιωνικό, 9 η ώρα την Πέμπτη, 10 ευρώ ο εισιτήρες 1, 2, 3, χαμηλά πολύ, 15 στις εισιτήρες 7 και 9. Από ό,τι βλέπω δηλαδή στα επίσημα και πάνω στην μία που είναι και τα δημοσιογραφικά. Για τα παιδιά έως 14 ετών, καθώς και για τους κατόχους του πακέτου εισιτηρίων των αγώνων με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, τα περσινά play-off είσοδος θα είναι δωρεάν. Άρα παιδιά έως 14 και όσοι πήραν πέρυσι το πακέτο με Ολυμπιακό και ΑΕΚ στα play-off μπαίνουν τζάμπα. Η διάθεση των εισιτηρίων ηλεκτρονικά από τη Viva και από την boutique της ΠΑΕ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Και φυσικά να παρείτε και η κάρτα φιλάθλου έτσι. Και του άμακα. Για να μπει ο κόσμος την Πέμπτη στο Βικελίδη. Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για το πλήρες ρεπορτάζ. Σας ακούσουμε και το μεσημέρι.